Για μία ακόμη φορά, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι της Εθνικής Τράπεζας προχώρησαν σε κινητοποίηση έξω από το κεντρικό κατάστημα του Τραπεζικού Ιδρύματος στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων, διαμαρτυρώμενοι για τη συνεχιζόμενη κατάργηση της παροχής του ΛΕΠΕΤΕ επικούρησης από την Εθνική Τράπεζα. Όπως καταγγέλνουν, η Τράπεζα διέκοψε μονομερώς την καταβολή αυτή από το Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα οι σύλλογοι να προσφύγουν στα δικαστήρια με την κατάθεση και εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων στις 18 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Είναι μια διαδικασία διεκδικητική, η οποία έχει ξεκινήσει από τις αρχές του Οκτώβριου ουσιαστικά, γιατί προμηνιόταν αυτή η θύελα για τη διακοπή των επικουρικών μας συντάξεων και η οποία ουσιαστικά εδράζεται σε μια διαχρονική από το 2005, όπως ανέφερα και στην τοποθέτησή μου, εφαρμογή του νόμου, ο οποίος απέκλειε τους συναδέρφους που πρόκειται να προσληφθούν στην Εθνική Τράπεζα από το 2005 και εντεύθεν, από το Ταμείο της Επικούρησης. Οπότε δημιουργήθηκε ένα δεδομένο, αρνητικό, κλειστό ταμείο, το οποίο μη έχοντας πόρους πλέον, δεν θα είχε δυνατότητα κάποια στιγμή να δώσει και τις αντίστοιχες εισφορές και τις αντίστοιχες παροχές. Η συγκεκριμένη παροχή καταβάλλεται εδώ και 70 χρόνια βάσει συμβατικής συμφωνίας με τη διοίκηση της ΕΤΕ. Εμείς συνταξιούχοι που προσφέραμε τόσο πολλά διαχρονικά στους συναλλασσόμενους και στον κοινό των Χανίων ακόμη, βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, την πολύ αρνητική, η οποία δένει με το όλο αρνητικό πολιτικό κλίμα που επικρατεί. Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι, εκτός των άλλων, ζητούν την κατάργηση του νόμου 3371 του 2005, που ενέταξε όλους τους προσληφθέντες από το 2005 και μετά στο ΙΚΑ να ενταχθούν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς ΣΕΤΕ, καθώς και την επιστροφή των αποθεματικών των ασφαλιστικών οργανισμών, που στερούν σήμερα τη δυνατότητα καταβολής αξιοπρεπών παροχών και πλασματικά ελλείμματα, δίνοντας την εντύπωση τη βεβαιότητα αδυναμίας καταβολής συντάξεων και παροχών, τα οποία έχουν καταβληθεί κανονικά.